αυτά όχι. Βγήκε τραυματισμένη όμως η συγκυβέρνηση από αυτή τη διαδικασία. Και τώρα, όπως βλέπετε και το γνωρίζουμε όλοι, τα δύσκολα είναι μπροστά. Θα έρχεται ένα νομοσχέδιο και θα πρέπει να περάσουν μέτρα και για το ασφαλιστικό και για την φορολογία των αγροτών. Και το ζήτημα είναι πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να πορευθεί. Ή τίποτα. Έχουν δύο βουλευτές που ήταν στην κυβερνητική πλειοψηφία, έχουν φύγει και με το δικό τους τρόπο ο καθένας και βεβαίως ο σύντροφός μας ο Γαβρίλος Ακελαρίδης με το πιο ευγενικό θα κάτι γνώμη πολιτικά που δείχνει και ένα πολιτικό ήθος παραιτήθηκε από την Βουλή. Όμως πρέπει να πούμε ότι αυτός ο νόμος ψηφίσαμε χτες, στην ουσία τι ψηφίζαμε, ψηφίσαμε το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης. Αυτό ψηφίζαμε. Δηλαδή ήσουν με το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης ή δεν ήσουν. Και αυτή η διαπραγμάτευση είναι το αποτέλεσμα ή το φυσικό επακόλουθο μιας συμφωνίας η οποία είχε γίνει από τον Ιούλιο και επικυρώθηκε από τη Βουλή τον Αύγουστο, για την οποία έχουμε μιλήσει εξαντλητικά. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να ξαναλέω τα ίδια πιθανά να ακούν οι ακροατές, οι θεατές χιλιάδες φορές. Υπήρξαν πολιτικές δυνάμεις που οι οποίες είχαν πει από τα τότε ότι δεν πρέπει να κλειστεί αυτή η συμφωνία. Το κατανοώ αυτό το πράγμα, αλλά αυτό τουλάχιστον προσωρινά, γιατί στη δημοκρατία όλα προσωρινά δοκιμάζονται, δεν υπάρχει κάτι ας πούμε προσωρινά. Αυτό κρίθηκε από τις εκλογές που έγιναν πριν δύο ακριβώς μήνες. Κοίτα, αργά ή γρήγορα, κύριε Βίτσα, θα βρισκόμασταν σε αυτό το σημείο και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λοιπόν, αυτό που είναι προφανές είναι ότι έρχεται και αντιμετωπίζει το πολιτικό κόστος αποφάσεων δύσκολων για την κοινωνία. Θα αντιμετωπίσουμε και το πολιτικό κόστος και το πολιτικό όφελος σε μια πορεία σταθεροποίηση της οικονομίας, η οποία ξεκινάει από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά και τα πρώτα ποσά, μη ικανοποιητικά, αλλά νομίζω σημαντικά που μπορούν να πέσουν στην κύριε αγορά. Βίτσα, λοιπόν, το εξής, ότι η βασική προσπάθεια που νομίζω ότι είναι κατανοητή είναι καταρχήν να σταθεροποιηθεί σχετικά, λέω εγώ, το τραπεζικό σύστημα. Φαίνεται ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο όσο αφορά αυτό και ο χθεσινός νόμος βοηθάει. Γιατί ίσως δεν έχει γίνει ευρύτερα κατανοητό ότι η διαχείριση των κόκκινων δανείων, πώς να το πω, τα αποκοκκινοποιεί μέσα σε μια πορεία. Άρα ελαχιστοποιείται και ο άλλος κίνδυνος των ελληνικών τραπεζών και έλεγα ότι μαζί με τα 2 δισεκατομμύρια τα οποία θα μπορέσουν να ανοίξουν σε αυτή την περίοδο και τα οποία αφορούν την πραγματική οικονομία ή αν θέλετε την οικονομία θα έχουμε τη δυνατότητα όχι να λύσουμε αλλά να κάνουμε μια πρώτη αρχή που αφορά κατά κύριο λόγο τα χρέη που έχει το δημόσιο προς την αγορά, ας το ονομάσουμε έτσι, και τις δυνατότητες που έχει να συμβάλλει να ενισχύσει τις δομές υγείας. Και τις πολιτικά όμως τώρα ξέρετε, με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ γιατί υπάρχουν υπερβολικά χρέη του ΕΟΠΗ στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Θεωρείται από πολλούς και από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι είναι μια έθραυστη ισορροπία και πολιτικά δηλαδή θεωρείται ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση από εδώ και στο εξής. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει έφραστη ισορροπία και βεβαίως οι ανάγκες της καθημερινής επικοινωνίας καταλαβαίνω ότι δημιουργούν τίτλους και μια σειρά άλλα πράγματα. Νομίζω ότι σε αυτά που συμφωνήσαμε μεταξύ μας ως ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση και όταν λέω ως ΣΥΡΙΖΑ μιλάω καταρχήν για την πανελλαδική συνδιάσκεψη πρώτων εκλογών αλλά και τη συνεδριά της κοινοβουλευτικής ομάδας προχωράμε με αυτά τα βήματα να κλείσουμε γρήγορα αυτό το κομμάτι ώστε να επικεντρωθούμε στα ζητήματα και το επικεντρωνόμαστε και μέσα από αυτούς τους νόμους που αφορούν στην κοινωνική προστασία αλλά πρώτα και κύρια στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Εκεί πονάμε πάρα πολύ και από εκεί θα προέλθει η ανακούφιση αν θέλετε σε όλους μας, το όλους μας πάρτε το με μια σχετικότητα αλλά πρώτα και κύρια στους ανέργους, αυτούς που έχουν φτωχοποιηθεί και εξαθλιωθεί. Πάντως κύριε Βίτσα, μέχρι να φτάσουμε σε αυτά τα οποία συζητάμε έχουμε μπροστά μας δύσκολους μήνες και για την κυβέρνηση και τις αποφάσεις και για τις αντοχές και των βουλευτών που δέχονται τις πιέσεις από τον κόσμο έτσι, γιατί αυτοί ουσιαστικά έρχονται και σε μεγαλύτερη επικοινωνία και το θέμα είναι επειδή έρχεται και μπροστά ένα μεγάλο κεφάλαιο που είναι το ασφαλιστικό, το φορολογικό, είδαμε τι έγινε και με τους αγρότες προχθές στο δρόμο, αυτά είναι λίγο και μηνύματα προειδοποιητικά. Εάν με τους 153 που είσαστε αυτή τη στιγμή
κάποιοι λένε ότι έχει δημιουργηθεί τώρα μια ρογμή. Εγώ δεν τη θεωρώ ρογμή. Πείτε με, ας πούμε, ξέρω εγώ, και προηγούμενα είπα... Με το δύσκολο έργο που έχει παρακάτω. Προηγούμενα έτσι, μίλησα για τις δύο απώλειες. Τέλος πάντων, άλλο τώρα η προσωπική μου αντίληψη περί της λέξης απώλειας, έτσι. Σας είπα ότι το πιο σημαντικό θεωρώ το ζήτημα του Γαβρίλου, όμως στάθηκε και ελπίζω γρήγορα να επανέλθει, γιατί είπε ότι θέλω να αποχωρήσω από την κεντρική σκηνή. Ο κύριος Λεβέντης έκανε μια πρόταση περί οικουμενικής κυβέρνησης εχθές. Ο κύριος Λεβέντης στην Βουλή. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Εγώ έχω εξηγήσει και πολύ πριν ότι κάθε φορά όταν θα φτιάξεις κάτι πρέπει να έχει μέσα του πολιτική. Η οικουμενική κυβέρνηση χωρίς συγκεκριμένη πολιτική στόχευση είναι συνδιαλλαγή. Οι διαφορές που έχουμε δεν είναι θέμα προσωπικό, πολιτικού χαρακτήρα. Και όταν οριοθετηθεί και την Κυριακή, φαντάζομαι να οριοθετηθεί την επόμενη Κυριακή ή τη μεθεπόμενη Κυριακή και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, αλλά μιλάω για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται αυτή τη στιγμή. Αφού τώρα η διαδικασία, κύριε Βίτσα, είναι στο να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας. Δηλαδή, ωραία, γιατί δεν υπάρχει πολιτική στόχευση. Αυτό τον η πολιτική στόχευση όμως έχει διπλό χαρακτήρα. Σήμερα να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας και συγχρόνως να πάρουμε μέτρα για αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει ονομαστεί παράλληλο. Δεν συμφωνώ με το παράλληλο. Είναι ένα, κανονικά πρέπει να είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα πάνω στο οποίο έχουμε σοβαρότατες διαφορές. Μπορώ να σας αναφέρω δεκάδες πολύ συγκεκριμένες διαφορές. Ναι. Πάρα πολύ. Αλλά κύριε Βίτσα, υπάρχουν διαφορές και σε αυτά που είχατε πει πριν από μερικούς μήνες και σε αυτά που αναγκάζεστε τώρα να εφαρμόσετε. Ναι, γιατί δεν κάθε διαπραγμάτευση δεν ξέρουμε ακριβώς που δεν καταλήγει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη χρονική υπέρβαση. Δηλαδή, εγώ σας λέω, ο οποίος είμαι ένας, πώς να σας τα πω, από την άποψη του τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, ας το ονομάσω φανατικός οπαδός της βασικής σκέψης, των βασικών σκέψεων που υπήρχε ακόμα και στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το λέω ξεκάθαρα. Και ότι που το κεντρικό ζήτημα ήταν η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης. Λέω όμως δεν πρέπει να κάνουμε ένα χρονικό άλμα, γιατί σε αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξε μια διαπραγμάτευση, υπήρχε μια συμφωνία και υπήρχε μια καθαρή εξήγηση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κοινωνία, η οποία επικυρώθηκε στις εκλογές του Νέα. Λέτε κάτι, σιχομουρμουράει. Σχολιάζει η σύγχος. Όχι, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Βίτσας είναι ένας ρομαντικός της αριστεράς. Γι' αυτό και αναφέρει